Κυρίες και κύριοι, καλή χρονιά. Τρίτη, 11 Ιανουαρίου σήμερα, Σωτήριον έτος 2022 και είμαστε εν αναμονή αποφάσεων εκ μέρους των αρμοδίων για την τέταρτη δόση του εμβολίου στα άτομα, αυτό αν ξεκινήσει θα ξεκινήσει με τα άτομα με βαριά ανοσοκαταστολή. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε ο πληθυσμός να είναι υγιής, να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της πανδημίας, στα υγειονομικά δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται και δυστυχώς, αυτό είναι πρόβλημα, αλλάζουν συνεχώς και με ρυθμούς που εξαναγκάζουν τους αρμόδιους για τα υγειονομικά θέματα σε όλο τον πλανήτη κυριολεκτικά να τρέχουν και να μην φτάνουν. Το θέμα της πανδημίας εξακολουθεί, κυρίες και κύριοι, να είναι κυρίαρχο τα τελευταία δύο χρόνια στη ζωή μας. Και πραγματικά ελπίζουμε το 2022 να είναι ένα καλό έτος για όλους και να είναι ένα έτος στο οποίο στις αρχές του θα ξεφορτωθούμε επιτέλους αυτό το πρόβλημα που έχει ρημάξει τις ζωές μας, έχει πραγματικά ρημάξει και την παγκόσμια οικονομία. Και μιλώντας για την παγκόσμια οικονομία, είναι προφανές ότι, κυρίες και κύριοι, ότι η πράσινη μετάβαση δημιουργεί φοβερότατα προβλήματα. Και είναι απορίας άξια η αιμονή του διεθνούς πολιτικού παύλα γραφειοκρατικού συστήματος στην εφαρμογή σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση, ελέω και πανδημίας βέβαια, για την παγκόσμια οικονομία, της πράσινης ατζέντας. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Η δραματική αύξηση στις τιμές της ενέργειας σε όλο τον κόσμο οφείλεται ακριβώς σε αυτήν την πολιτική και στο γεγονός βέβαια ότι ελήφθησαν πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή της, όπως η ακύρωση αγωγών και εξορίξεων από τον καθόλου αποτυχημένο μέχρι στιγμής Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να φιλοξενώ έναν σπουδαίο Έλληνα. Έναν Έλληνα ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του σε τεράστια έργα υποδομής στη χώρα μας και στο εξωτερικό και όμως έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εστίασε μόνο στο επιχειρήν αλλά έδωσε, δίνει και όπως όλα δείχνουν τα πράγματα να τον έχει καλά Θεός θα εξακολουθήσει να δίνει αγώνες για τα εθνικά μας δίκαια. Είναι ο πρόεδρος της Μηχανικής, ο κύριος Πρόδρομος Εμφιατζόγλου. Κύριε Εμφιατζόγλου, καλή χρονιά. Μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε κοντά μας σήμερα. Μας ακούτε? Καλή χρονιά. Είναι και δική μου χαρά που δίδεται τη δυνατότητα μέσω του σταθμού σας να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας και τους τηλεθεατές σας. Δεν σταματήσατε ποτέ να επικοινωνείτε με τον κόσμο, κύριε Εμφιατζόγλου. Αυτό έλεγα προλίγου. Δεν περιοριστήκατε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες ήταν μεγάλου εύρους και παραμένουν μεγάλου εύρους, αλλά βάλατε μία ασπίδα προστασίας από την πλευρά σας στα εθνικά μας δίκαια. Κάνατε σπουδαία δουλειά στη Θράκη. Αναδείξατε τους πομάκους, αναδείξατε τα γλωσσικά τους θέματα, θωρακίσατε τη γλώσσα τους δουλεύοντας με τους πομάκους, οι οποίοι είναι εθνοπρεπέστατοι Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, να περάσουμε όμως στα θέματα της συζήτησης. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την άδεια σας, με αυτό που μόλις ανέφερα για την πράσινη μετάβαση, τη νέα οικονομία η οποία σχεδιάζεται στα Διεθνή Κέντρα Αποφάσεων, για την οποία δεν ρωτήθηκε και κανείς, κύριε Εμφιατζόγλου. Βλέπω ότι δώσατε πολύ έμφαση στα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας και από ό,τι κατάλαβα είσαστε κάθετα αντίθετος στην απολιγνητοποίηση. Λοιπόν, γιατί είστε κάθετα αντίθετος στην πράσινη οικονομία και στην πράσινη μετάβαση, είναι λόγω της χρονικής συγκυρίας ή είναι ουσιαστικότερη η διαφωνία σας? Καταρχάς, η πράσινη μετάβαση, όπως λέγεται, πού βασίζεται? Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αν μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακος θα έχουμε λύσει το πρόβλημα? Όλα αυτά είναι θέματα που επηρεάζονται από εμάς ή είναι και θέματα εκτός της δικής μας
επιρροής. Είναι θέματα πλανητικά, είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε. Αυτό είναι ερωτηματικό, επιστημονικό, αλλά και πολύ σημαντικό. Διότι φανταστείτε αύριο μεθαύριο να έχουμε μία περίοδο με κρύο καιρό, να πέσουν οι θερμοκρασίες και τότε θα πούμε γιατί γίνανε όλα αυτά πράγματα ασκόπως, γιατί τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη μας ταλαιπωρήθηκαν, υπέφεραν, δυστύχησαν για κάτι το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν άλλων δυνατότητες και όχι των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτό. Μάλιστα, πλανήτη. Κύριε Φιατζόγλου, εδώ... Ένα γενικό ερώτημα. Πέραν όμως τούτου, όλοι αγαπάμε ένα καθαρό περιβάλλον, όλοι θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή χωρίς ρήπους. Αυτό είναι γενικά σεβαστό και όλοι πρέπει να προσπαθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά με δύο όρους. Πρώτος όρος είναι ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο αποδεκτό από όλες τις χώρες. Δεν μπορεί η χώρα, η Ευρώπη καταρχάς ή η Ελλάδα να κάνει ιδιαίτερα γρήγορα βήματα που σημαίνει εις βάρος της οικονομίας της, εις βάρος του λαού της και η Κίνα ή η Ινδία ή η Ινδονησία ή άλλες χώρες ή και η Αμερική να αντί να μειώνουν τις εκπομπές τους να τις αυξάνουν. Διότι τότε είναι δωρονάδωρο. Γιατί αυτή η σπουδή, κύριε Εμφιατζόγλου, γιατί αυτή η σπουδή εκ μέρους της κυβέρνησης να, ας μου επιτραπεί ο όρος, να πατήσει γκάζι και να προχωρήσει τόσο γρήγορα στην μετάβαση σε μια εποχή που είτε θέλουμε είτε όχι, τον χρειαζόμαστε το λιγνίτη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι μόνο το χρειαζόμαστε, αλλά μας δίδει τη δυνατότητα να έχουμε δική μας παραγωγή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας, γιατί η δική μας παραγωγή με το δικό μας το λιγνίτη είναι οικονομικά φτηνή και ελεγχόμενη και βοηθάει ακόμα και την ευστάθεια του συστήματος. Αλλά πέραν τούτου, το γιατί πρέπει να μας το απαντήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ επανειλημμένως τον έχω καλέσει και του έχω τονίσει ότι είναι τεράστιο λάθος η ταχεία αυτή μετάβαση, ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Του έχω ζητήσει επανειλημμένως να κάνουμε τουλάχιστον αυτό που κάνει η Γερμανία ή η Πολωνία. Να κλείσουμε τις ιδρυτικές μας μονάδες το 38 όπως κλείνει η Γερμανία ή το 50 όπως κλείνει η Πολωνία. Γιατί εμείς θα πρέπει να κλείσουμε το 23? Έχει καμία λογική και να καταστρέψουμε δύο περιοχές της χώρας, την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και την περιοχή της Μεγαλούπολης, που φεύγουν όλοι οι νέοι, 30.000 θέσεις εργασίας άμεσες και έμεσες θα λείψουν. Οι νέοι φεύγουνε. Δεν σκεφτόμαστε τα νέα παιδιά μας. Φύγανε 500.000 με τα μνημόνια, να φύγουν κι άλλοι. Δεν έχει καμία λογική και τον καλό επανειλημμένος. Και τον καλό επανειλημμένος και δεν απαντάει βέβαια. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω. Πήγε πάνω στην Κοζάνη, και πήγε πάνω στην Κοζάνη και ούτε τόλμησε να μπει καν μέσα στην Κοζάνη ή να μιλήσει με τον κόσμο. Πήγε στην περιφέρεια με τους δικούς του, είπανε δήθεν για δίκαια μετάβαση και για χρήματα τα οποία θα δοθούν για επενδύσεις και ρώτησα εγώ ποιες επενδύσεις. Καμία απάντηση. Βάλανε και τον πρώην βουλευτή Χίου, τον Μουσουρούλη, να κάνει σχέδια. Ποια σχέδια? Ρώτησα τον δήμαρχο ο Φλόρινας, έχει έρθει κανένας επενδυτής? Και μου λέει ναι, ήρθε ένας, λέει, Έλληνας και έφερε και δύο Κινέζους. Και τι θέλανε, λέω, οι Κινέζοι? Θα κάνανε, λέει, οι Κινέζοι βιομηχανία παραγωγής ελαστικών στη Φλόρινα. Καλά ρε δήμαρχε, του λέω. Είναι δυνατόν τώρα να κάνουν εδώ στη Φλόρινα, δεν έχουν εκεί στην Κίνα
τεράστιες βιομηχανίες με φτηνά εργατικά θα έρθουν εδώ στη Βρόνα να κάνουνε. Μου λέει έτσι μου είπανε. Καλά του λέω, ξανάρθανε. Όχι λέει, μόνο ο Μεσάζων ήρθε. Μα του λέω, ο Μεσάζων είναι ο μόνος ο οποίος θα έρθει. Διότι οι Μεσάζοντες θα πάρουν τα λεφτά της δίκαιας μετάβασης. Και θα ξοδευτούν και αυτά τα λεφτά χωρίς να γίνει τίποτε εκεί. Διότι εάν ήταν να γίνουν βιομηχανίες εκεί, θα είχαν γίνει. Δεν είναι μέρος το οποίο είναι θετικό για νέες βιομηχανίες. Ούτε μάλιστα λιμάνι είναι, ούτε δίπλα σε κέντρο όπως είναι κέντρο Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι, ούτε τίποτε. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω εδώ κάτι. Ναι, κύριε Φιατζόγλου. Με σημερινό γράμμα. Ναι, κύριε Φιατζόγλου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής όμως. Πρέπει να πέσει, εσείς είμαι σίγουρος ότι έχετε άποψη θετική ή αρνητική για αυτό που θα σας ρωτήσω. Παρά τη σεισμογένεια της χώρας μας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές σεισμογενείς περιοχές, πρέπει να πέσει στο τραπέζι το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας είχε εξεταστεί πολύ παλιά, όταν εγώ ήμουν ακόμα φοιτητής. Και μάλιστα λέγανε ότι μια κατάλληλη περιοχή ήταν η περιοχή της Καρίστου. Πρέπει να εξεταστεί, διότι εξετάζεται από όλες τις χώρες. Δίπλα μας η Τουρκία χτίζει στο Ακούγιο απέναντι, ναι, από την Κύπρο ένα εργοστάσιο και έχει πει θα κάνει άλλα δύο. Περαιτέρω, η Γαλλία έχει το 70 με 80% της παραγωγής της το έχει από η πυρηνική ενέργεια. Να πρέπει να το εξετάσουμε. Και να δούμε όλες τις παραμέτρους, γιατί είναι σύνθετο το θέμα της πυρηνικής ενέργειας και θέλει ιδιαίτερη προσοχή το θέμα της μεταχειρίσεως των αποβλήτων, πυρηνικών αποβλήτων, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχει πραγματικά, αν τηρείται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, τηρούνται οι σωστές διαδικασίες. Μάλιστα. Αλλά πριν από την πυρηνική ενέργεια, εκείνο το οποίο είναι εγκληματικό είναι ότι τόσα χρόνια δεν έχουμε αξιοποιήσει, δεν έχουμε εξορίξει τις δικές μας, τους δικούς μας υδρογονάθρακες που έχουμε στην ελληνική ΑΟΣ. Μάλιστα. Εκεί όμως η κυβέρνηση, εκεί η κυβέρνηση κύριε Φιατζόγλου, κάνει πίσω στον East Med. Και έκανε πίσω διαστόματος υπουργών των εξωτερικών από την άνοιξη του 2021. Και απορώ εγώ, αν όλα αυτά γίνουν όπως γίνονται τώρα, πώς η χώρα θα καταφέρει να είναι ενεργειακά αυτοδύναμη. Είναι αδύνατον. Δηλαδή, στη μετάβαση πάμε γρήγορα. Οι υδρογονάνθρακες στον East Med, όπως κάνανε παλιά με τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, τον στέλνουν στις καλένδες. Υπακούμε κάπου, το υπακούμε σε εισαγωγικά. Γιατί αυτό είναι πολύ παράξενο. Ενώ υποδεχθήκαμε ενθουσιωδώς το project, ξαφνικά αρχίζουν όλοι και λένε η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει μια χώρα η οποία θα κάνει εξόρυξη υδρογονανθράκων. Μα αυτό είναι τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί για την ενέργειά της και μεγάλο ποσοστό για τη θέρμανσή της φυσικό αέριο. Δηλαδή, εμείς να μην εξορίξουμε το ελληνικό και ευρωπαϊκό φυσικό αέριο και να αγοράζουμε από τη Ρωσία και από την Αμερική το σφιστολιθικό της και να πληρώνουμε πανάκριβα. Η απλή λογική λέει ότι αυτά είναι ακατανόητα και είναι εγκληματικά, διότι θα έχουμε πείνα αύριο μεθαύριο. Διότι η τιμή της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας ή η γέννη της ενέργειας δεν επηρεάζει μόνο τον τομέα το δικό της, επηρεάζει όλο τον τομέα της οικονομίας. Από το καλάθι της νοικοκυράς, το οποίο θα είναι δυσβάστακτο, δεν θα μπορεί να αντέξει ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 1.000 ευρώ το μήνα, τιμές φυσικού αερίου 5 φορές παραπάνω και τα τρόφιμα θα ανέβουν και οι υπηρεσίες θα ανέβουν, τα πάντα θα ανέβουν. Θα είναι ένα τσουνάμι το οποίο θα διαλύσει την οικονομία της χώρας. Αυτό δεν το βλέπει. Πάω καμπανάκι.
Αυτό δεν το βλέπει η κυβέρνηση, δεν το βλέπει. Μα ήδη έχουμε πληθωριστικό κύμα. Έχουμε πληθωριστική έκρηξη. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να δουν ορισμένοι για να πούνε εδώ πρέπει να πατηθεί ένα φρένο, να αναβληθεί η ταχεία διαδικασία πολυγνητοποίησης, όταν μάλιστα Πολωνοί, Τσέχοι, Γερμανοί κάνουν πίσω, και να αναπροσαρμοστεί το ενεργειακό πλάνο της χώρας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη έχουν πρόβλημα, κύριε Μφιατζόγλου. Συμφωνώ απόλυτα και τονίζω, υπάρχει μια αρχή. Ο ηγέτης πρέπει να προβλέπει. Αλλά επειδή ο ηγέτης είναι και αυτός άνθρωπος και κάνει λάθη. Εάν κάνει λάθος, οφείλει να το παραδεχθεί και να το διορθώσει γρήγορα. Αυτό καλό να κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι λάθος αυτή η προσπάθειά του να φανεί ο πρώτος πρωτοπόρος στον κόσμο στην πράσινη ενέργεια. Είναι λάθος να παραδεχθεί ότι είναι λάθος, να παραδεχθεί ότι αυτό πρέπει να γίνει σε μακρύτερο χρονικό διάστημα, πιο ομαλά, πιο μεθοδευμένα, ώστε να το αντέξει αυτό το βάρος η ελληνική οικονομία και να συγκίνει αυτό σε συνεργασία με όλες τις χώρες, ώστε να είναι δικαία και μεταξύ των χωρών η πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε αυτό όμως... είναι λογική. Μάλιστα. Να περάσουμε, κύριε Μφιατζόγλου, και σε ένα άλλο θέμα. Είναι προφανές ότι εσείς έχετε και μεγάλη επιχειρηματική εμπειρία και παρακολουθείτε, λόγω και της ιδιότητάς σας ως επιχειρηματία και κατασκευαστή, τα οικονομικά δρόμενα. Προχωρήσατε στη σύσταση της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, ενός νέου κόμματος. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Προφανώς, πλην βέβαια αυτών που συζητάμε, να το δούμε λίγο ευρύτερα το θέμα, για να προχωρήσετε στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, διαγνώσατε ένα κενό στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και ενδεχομένως, επειδή εσείς δεν έχετε κρύψει τις πατριωτικές σας θέσεις, μπορεί κάλλιστα κάποιος να πει ότι ασχέτως του ότι καλείτε από ό,τι είδα στο μανιφέστο σας και αριστερούς και δεξιούς και κεντρώους να πλαισιώσουν την προσπάθειά σας, αλλά η γενικότερη στόχευσή σας, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι προς ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν πατριωτικές ανησυχίες. Αυτοί βρίσκονται κυρίως στο χώρο της δεξιάς, όχι μόνο, αλλά κυρίως στο χώρο της δεξιάς. Υπάρχει πολιτικό κενό σήμερα που θέλετε εσείς να καλύψετε? Μόνο είναι κανείς, βλέπετε κανέναν στο δρόμο ή ακούτε κανέναν ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος από τη σημερινή πολιτική κατάσταση? Τι κάνανε αυτές οι κυβερνήσεις? Από το Σιμίτι που μας πήγε στα Ήμια και μας μετά στη Μαδρίτη, μετά στον Παπανδρέο που έλεγε λεφτά υπάρχουν και από το Καστελόρισο μας έβαλε στα μνημόνια, μετά στον Τσίπρα που μας έκλεισε τις τράπεζες, έστειλε, φύγανε 500.000 τα καλύτερα παιδιά μας στο εξωτερικό και παράγουν τώρα για ξένες χώρες, και εδώ έχει αδειάσει η Ελλάδα και θέλουν να βάλουν τους μουσουλμάνους μετανάστες να κάνουν ό,τι θέλουν, και έχουμε αυτό το άθλιο φαινόμενο να βλέπουμε μέσα στην πλατεία Συντάγματος να κάνουν ό,τι θέλουν και εχθές να καίνε και ένα κτίριο. Τι είναι αυτή η αθλειότητα? Υπάρχει κανένας Έλληνας ο οποίος είναι ευχαριστημένος από αυτά τα κόμματα? Υπάρχει πρόβλημα εθνικής επιβίωσης και οικονομικής και πολιτικής. Ξέρετε, θα συμφωνήσω με την ανησυχία σας και θα πω ότι η ελληνική επανάσταση του 21 έγινε για να μην εξισλαμιστεί ο τόπος. Όπως είπε και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πρώτα είπαμε για την πίστη και μετά για την πατρίδα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας είναι το εξής. Είναι ότι δεν εορτάστηκαν όπως έπρεπε τα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία. Κοιτάξτε, γίνεται μία προσπάθεια αφελληνισμού της χώρας. Βλέπετε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες. Μπορεί να ενδιαφέρονται για το τομάρι τους, μπορεί να ενδιαφέρονται για τους μετανάστες,
για τους Έλληνες δεν ενδιαφέρονται. Διότι όταν μόνο στην Πτολεμαϊδα θα φύγουν 25.000 νέοι και θα διάσει ο τόπος δίπλα στα σύνορα, και όταν στη Μεγαλούπολη θα φύγουν ακόμα 5.000, δεν ενδιαφέρεται για τους Έλληνες. Όταν τα χωριά στα σύνορα αδειάζουν, κλείνουν χωριά, δεν υπάρχει κανένας. Όταν στο τρίγωνο του Εύρου ένα ολόκληρο χρόνο δεν έχει γεννηθεί ούτε ένα παιδί, δεν ενδιαφέρεται κανείς για τους Έλληνες. Τι κάνουνε? Είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Είναι απόλυτη ανάγκη μιας πατριωτικής ένωσης η οποία θα ενώσει όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως ιδεολογίας ή προτιμήσεως για το καλό της πατρίδας, να υπερασπίσουμε τα εθνικά μας δίκαια, να μην έρθουν αύριο οι Αμερικάνοι όπως μας κάνανε με το EastMed να μας κάνουν εμάς να πληρώσουμε την προσέγγιση που θέλουν να κάνουν στους Τούρκους εις βάρος μας. Και εσείς θεωρείτε δηλαδή, θεωρείτε ότι η ουσιαστική ακύρωση, περιμένουμε το τυπικό, της κατασκευής του EastMed, ο οποίος τρόπον τεινά θα εμπέδωνε και την ελληνική κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο, οφείλεται σε αμερικανική παρένεση ή ουσιαστικά σε πίεση εκ των Αμερικανών ώστε να εξυπηρετηθούν δικές τους γεωπολιτικές επιδιώξεις? Σαφέστατα. Σαφέστατα. Είναι προφανές. Διότι τι πεθαίνουν οι Αμερικάνοι? Οι Αμερικάνοι θέλουν δύο πράγματα. Αφενός να επαναπροσεγγίσουν την Τουρκία και αυτό να γίνει εις βάρος της Ελλάδος, με ανταλλάγματα εις βάρος της Ελλάδος, και δεύτερον να μην γίνουν οι αγωγοί αυτοί, ώστε το φυσικό αέριο της περιοχής ή να μην χρησιμοποιηθεί γρήγορα στην Ευρώπη, να μην έχει δρόμο γρήγορο για την Ευρώπη, και έτσι να μπορεί να πουλάνε αυτοί το σχιστολιθικό τους και να θησαυρίζουν. Διότι στην Ευρώπη τώρα, η Ευρώπη είναι η ηλίθια η οποία δέχεται τώρα να πληρώνει πανάκριβα και τους Ρώσους και τους Αμερικάνους. Γιατί να κάνουμε, γιατί να βγάλουμε εμείς τότε το φυσικό μας αέριο και να πλημμυρίσουμε την Ευρώπη με φτηνό αέριο και εμείς να γίνουμε ο παράδεισος της Μεσογείου? Για ποιο λόγο? Αυτοί τώρα θησαυρίζουν. Βγάζουν το σχιστολιθικό τους, το στέλνουν με καράβια στην Ευρώπη και οι ανόητοι Ευρωπαίοι πληρώνουν. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς εξελίσσεται η πολιτική? Οδηγούμεθα στην καταστροφή. Mm-hmm. Η Ελλάδα οικονομικά και εθνικά οδηγείται στην καταστροφή. Θέλουν να κάνουν μια Ελλάδα με 5 εκατομμύρια γέρους σε λίγα χρόνια γεμάτο μουσουλμάνους μετανάστες. Θέλουν να κάνουν την πατρίδα μας μουσουλμανική χώρα. Είναι εγκληματικό και γι' αυτό η Πατριωτική Ένωση δεν θα το επιτρέψει. Μάλιστα. Είστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο εκλογών? Γιατί προφανώς... Πανέτοιμοι. Δηλαδή θα έχετε ψηφοδέλτια. Ήδη ετοιμάζουμε τους συνδυασμούς μας σε κάθε νομό της χώρας. Μάλιστα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Να περάσουμε σε ένα άλλο τελευταίο θέμα, το οποίο εμένα με απασχολεί. Άκουσα προλίγου που είπατε, γιατί σας ακούμε προσοχή, ότι δεν γεννήθηκε ούτε ένα παιδί τον τελευταίο χρόνο στο τρίγωνο του Εύρου. Ρωτάω εγώ, το δημογραφικό πώς θα αντιμετωπιστεί? Καταρχήν, εσείς διαβλέπετε πρόθεση να αντιμετωπιστεί? Αντιμετωπίζετε? Και αν δεν αντιμετωπίζετε, τι πρέπει να γίνει? Καμία πρόθεση δεν βλέπω να αντιμετωπίζετε. Ίσα-ίσα. Βλέπω μία ατελεία διαφορία σε αυτό το θέμα. Μειώνεται ο κόσμος, γερνάει ο κόσμος, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι ουσιαστικά σβήνουν τη χώρα. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι Έλληνες είναι αυτοί. Δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες? Τι θέλουνε, να μείνουμε εδώ 5 εκατομμύρια γέροι και να φύγουν τα παιδιά μας να πάνε στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, σε άλλες χώρες, και εδώ να μαζευτούν οι μουσουλμάνοι από κάθε περιοχή, από το Πακιστάν, οι οποίοι τώρα έχουν αποθαρρυνθεί πλέον και νομίζουν ότι είναι εδώ Καμπούλ πια? Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό η Πατριωτική Ένωση ζητάει από τον ελληνικό λαό
για τον ελληνικό λαό, για την πράσπιση των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων, την συμπαράταξή τους, τη βοήθειά τους να μπούμε στη Βουλή δυνατά για να αποτρέψουμε αυτά τα δεινά. Μάλιστα. Κύριε Φιατζόγλου, εγώ εύχομαι καλή δύναμη στο εγχείρημά σας. Είναι προφανές, αν κάποιος γυρίσει και ρίξει μια ματιά στην πρώτερη δράση σας, εθνική, ειδικά στη Δυτική Θράκη, νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να σας είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχετε κάνει για τη Θράκη μας, έτσι, για τους πομάκους μας, τους ανθρώπους εκεί που προσπαθούν χρόνια τώρα και δεκαετίες να αποκρούσουν την προπαγάνδα από αυτή την καταραμένη σφικοφωλιά, το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και εδώ είμαστε, κύριε Φιατζόγλου, να τα ξαναπούμε, καλά να είμαστε και ευτυχές το 2022 και δημιουργικό για σας, τους ανθρώπους σας, τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις σας, τον κύκλο σας και για όλους τους Έλληνες. Θα μου επιτρέψεις ένα λεπτό να τονίσω ότι το θέμα της Θράκης δεν θα μείνει έτσι. Το τουρκικό προξενείο ή θα περιχαρακωθεί στα όρια τα επιτρεπτά ή θα φύγει. Δεν πρόκειται να παραμείνει αυτή η κατάσταση σε κάθε χωριό και σε κάθε πομακικό χωριό, αλλά και σε κάθε άλλο χωριό ή Ρωμά ή τουρκογενών, να υπάρχουν οι πράκτορες των Τούρκων μισθοδοτούμενοι και να κάνουν παρακράτος μέσα στη ελληνική Θράκη με δική του σημαία. Τέρμα αυτά τα πράγματα. Η ελληνική προσπάθεια δεν θα επιτρέψει, η Πατριωτική Ένωση δεν θα επιτρέψει πλέον αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται. Γι' αυτό είναι το μήνυμα στους Έλληνες της Θράκης, ότι θα απελευθερωθούν από το παιχνίδι, αυτό το βρώμικο παιχνίδι των Τούρκων που μας προσπαθούν να μας κάνουν πλέον υποτελείς και μας λένε ότι δεν μπορούμε να πάμε και στα νησιά μας. Πρέπει να ζητήσουμε άδεια για να πάμε στα νησιά μας για να κάνουμε μια εθνική εορτή. Εκεί καταντήσαμε και ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Θα τελειώσουν αυτά, αγαπητέ κύριε Χιλιδίρο μου, θα τελειώσουν. Με τη βοήθεια του ελληνικού λαού αυτή η κατάσταση θα τελειώσει. Και θα προχωρήσουμε μπροστά σαν Έλληνες με την ελληνική ΑΟΣ μέχρι την Κύπρο. Με τους δικούς μας υδρογονάθρακες να βγαίνουν με πανεπιστήμιο υδρογονάθρακων δίπλα στη Χανιά και με θέσεις εργασίας, ώστε να ξαναγυρίσουν πίσω οι Έλληνες πατριώτες, οι Έλληνες νέοι που έχουν φύγει, που θέλουν να γυρίσουν αλλά αναγκάστηκαν να φύγουν. Δυστυχώς κύριε Φιατζόγλου, το λεγόμενο brain drain, η διαρροή εγκεφάλων, συνεχίζεται, δυστυχώς. Κύριε Φιατζόγλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και πάλι ευχές για εσάς, τους ανθρώπους που αγαπάτε, την οικογένειά σας, αλλά και όλους τους Έλληνες για ένα ευτυχές, δημιουργικό 2022. Κυρίες και κύριοι, 2-11-18-60-001, επαναλαμβάνουμε το τηλέφωνο της εκπομπής 2-11-18-60-001 για σας, γιατί το επόμενο μισό της εκπομπής ανήκει όπως πάντα σε σας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, 3η 11 Ιανουαρίου, σωτήριο έτος 2022, καλή χρονιά και πάλι από μένα και περνάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής και για όσους τυχόν ανοίξατε τους δέκτες σας τώρα, είχαμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον επιχειρηματία και πλέον και πρόεδρο της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, γνωστό σε όλους μας, κύριο πρόδρομο Εμφιατζόγλου. Μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα, του δώσαμε βήμα. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση. Να περάσουμε όμως στις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί όπως πάντα το δεύτερο μισό της εκπομπής ανοίξει σε εσάς. Η κυρία Σοφία από το κέντρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φιεντζόγλου που μας ανέβασε λίγο το πατριωτικό αίσθημα. Αλλά με τυχείο τι γίνεται που ετοιμάζουν υπερδομή για 30-40 χιλιάδες λαθρομετανάστες. Επίσης στο κέντρο της Αθήνας μια βόλτα, κάντε στην Αχαρνών μια βόλτα. Δεν είναι πια ελληνική. Την έχω κάνει τη βόλτα κυρία μου και στη Λιωσίων και στην πλατεία Βάθη. Ναι. Είναι πραγματικά τα θεάματα σοκαριστικά. Τρέλα. Και τι τρέλα. Λες πού βρίσκεσαι. Δεν είναι Ελλάδα πια εδώ. Μήπως είναι αργά. Ή ακόμα έχουμε, είναι ακόμα νωρίς να προλάβουμε το κακό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κυρία Σοφία. Ο κύριος Οικονομάκος από το κέντρο. Καλησπέρα κύριε Χιδήρογλου. Καλώς τον, καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2022. Και για σας, για όλο τον κόσμο. Σας ακούω. Έχω να σου πω ότι δεν πάμε καλά. Η κυβέρνηση δεν πάει επαρκώς δεξιά. Μπατάρι αριστερά, μπατάρι. Βέβαια, βέβαια, διότι αν θέλουμε να πάμε αριστερά, ψηφίζουμε και το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΚΑ. Οπότε είναι να πάμε δεξιά. Μάλιστα. Μου κόψανε το επικουρικό 250 ευρώ. Αλλά δεν κοιτάω την τσέπη μου, κοιτάω την Ελλάδα. Λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να πάει πιο δεξιά. Αυτή είναι η λύση. Μάλιστα. Πολιτική όπως κάνει ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης, ο Πλεύρης, ο Σκυρακάκης, ο Πιερακάκης, εν μέρει ο Σταϊκούρας. Τέτοια πολιτική πρέπει να κάνει όλη η κυβέρνηση. Εντάξει, αλλά δύο-τρεις από αυτούς που μου αναφέρατε δεν θα τους χαρακτήριζα δεξιούς προσωπικά, κύριε Οικονομάκο. Ο Σκυρακάκης και ο Πιερακάκης είναι νεοφιλελεύθεροι. Οι κομμουνιστές τους λένε ακροδεξιούς. Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει. Να είστε καλά κύριε Οικονομάκο. Καλή χρονιά με υγεία. Ο κύριος Γιάννης από τη Σαλαμίνα. Κύριε Νίκο, γεια σας. Γεια σας. Είμαι πρώτη φορά μιλά μαζί, θέλω να με ακούσετε, σας παρακαλώ. Είμαι 91 έτους. Ναι, με ξαναπήρατε την προηγούμενη Κυριακή και σας άκουσα. Σας ακούω. Λοιπόν, έχω τα παιδιά άνεργα και ζούμε όλοι μαζί μια μικρή σύνταξη. Επειδή το Ευαγγέλιο λέει το άδικο ούκ ευλογείται και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω 7 φορές στο Άγιο μας, συνομιλήσω μαζί του, ότι όλα τα κακά γίνονται στον άνθρωπο γιατί δεν πιστεύει στην άλλη ζωή. Ήθελα λοιπόν να πω τούτο. Δεν βγαίνω έξω. Είμαι κλεισμένος μέσα, έχω προβλήματα υγείας που δεν μπορώ να κάνω το εμβόλιο, δεν μου επιτρέπεται και εκ τούτου έχω φυλακιστεί στο σπίτι μου. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, εάν πιστεύουν ότι υπάρχει άλλη ζωή και Θεός θα μας κρίνει, μου κόβουν εμένα τώρα και με υποχρεώνουν τα 100 ευρώ τα οποία τα έχω πολύ ανάγκη. Θέλω να μου πούνε αυτοί οι άνθρωποι και οι 300 ή όσοι ψήφισαν αυτό τον νόμο, αν θα πιστέψουν στην άλλη ζωή και θα κρυθούν. Αυτό θέλω να σου πω. Μάλιστα. Και θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν λίγο ανθρωπισμό μέσα τους και να πιστεύουν στον Χριστό. Άσχετα που είναι μέσα στη Βουλή και παίρνουν τα παχυλά μισθά τους και πιστεύουν, ας πούμε, ό,τι θέλουν αυτοί και ψηφίζουν. Αυτό ήθελα να πω. Ας σκεφτούν λίγο και εμάς οι οποίοι σήμερα δεν περνάμε ζωή καλή όπως περνάνε αυτοί, δεινοπαθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κύριε Γιάννη, εγώ εύχομαι περαστικά. Θέλω να ακούσουν όλοι αυτοί που ψηφίσαν αυτό το νόμο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, περαστικά και μια καλή χρονιά κύριε Γιάννη. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι τα καλύτερα έρχονται. Η κυρία Αφροδίτη από τη Σαλαμίνα πάλι. Γεια σας. Καλώς την. Δύο θέματα παρακαλώ να καλή πω. Χρονιά, πείτε μου θύμισε, μας. Καλή σας χρονιά και σε όλο τον κόσμο. Πρώτον μου θύμισε ο κύριος να πω ότι για το ΕΚΑΣΟ δεν μιλάει κανένας που έχουν κόψει. Και δεύτερον, μας έχουν κλέψει στα σελήνια στη Σαλαμίνα το 90% των σπιτιών, έχουν μπει μέσα. Τι εννοείτε, Παραμονή πρωτοχρονιάς. Εννοείται, είχαμε κύμα κλοπών, διαρρήξεων. Μάλιστα. Στον δρόμο το δικό μου, που είναι ένας μικρός δρόμος, ήδη έχουν ανοίξει 4 σπίτια. Και τι λέει η τοπική αστυνομία γι' αυτό, κυρία Αφροδίτη? Έρχεται, κοιτάει,
Θα δούμε, λέει και φεύγει. Τίποτα άλλο. Να δούμε τι να δούνε. Θα δούμε. Έρχεται, ας πούμε, η σήμανση, κοιτάει, λέει φορούσαν γάντια, φεύγει. Ένα μικρό νησί είναι. Δεν μπορούν να το ελέγξουν. Έχουν κλέψει όλη τη Σαλαμίνα. Μπαίνουν συνέχεια σε σπίτια. Είναι ο φόβος και ο τρόμος. Δεν μπορούμε το βράδυ να κοιμηθούμε. Βάζουμε κάμερες, βάζουμε συναγερμό, βάζουμε πύρους, βάζουμε. Και πάλι φοβόμαστε. Δεν είναι κατάσταση όμως αυτή να συνεχιστεί. Κάτι πρέπει να γίνει, παρακαλώ. Το λέω και σε εσάς να ακουστεί. Μήπως γίνει και κάτι καλύτερο. Ας ελπίσουμε, κύριε Αφροδίτη, ότι οι αρμόδιοι θα επιληφθούν. Είναι, όπως είπατε, ένα νησί. Είναι, δεν είναι δύσκολη η αστυνόμευσή του. Έτσι. Αυτό που απαιτείται είναι πολιτική βούληση, με συγχωρείτε, αλλά και βούληση εκ μέρους των υπηρεσιακών παραγόντων, ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να μην κινδυνεύουν οι ζωές και οι περιουσίες των κατοίκων. Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αφροδίτη. Καλή χρονιά και ελπίζω χωρίς τα συμβάντα τα οποία μου περιγράψατε μόλις. Έχω άλλη γραμμή. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από το Control. Ο κύριος Νίκος από τον Πειραιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλώς το να. Λοιπόν, ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν οι γραμματικές γνώσεις μου το επιτρέπουν ή όχι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Κάπου πρέπει να υπάρχει και ο παλαιοφιλελευθερισμός. Αυτές οι δύο έννοιες να είναι αντικρουόμενες. Εγώ το νεοφιλελευθερισμό δεν τον καταλαβαίνω, δεν τον ξέρω. Ξέρω όμως ένα πράγμα το οποίο μου έχει αποδειχθεί από παλιά, ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται σε 3-4 άτομα. Το Βορύδη, το Πλεύρη και τους άλλους, τους 3-4. Όλοι αυτοί είναι γνωστοί ακροδεξιοί και γνωστό ακροδεξιό κόμμα είναι και η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό πώς θέλω να σας το αποδείξω. Όταν γινόταν η δίκη της Χρυσής Αυγής μέσα στο εφετείο, προσπάθησε τα θυμόσαστε, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και εγώ ήταν η Αθήνα. Μέσα ήταν οι φασίστες και έξω ήταν οι νεοφιλελεύθεροι. Αυτό να μου εξηγήσει κάποιος. Όσον αφορά τώρα για το θέμα των εμβολίων, της πανδημίας και όλα αυτά, δεν μπορεί να βγει ένας αξιοπρεπής πρωθυπουργός να πει «Κοιτάξτε να δείτε ρε παλικάρια, τι συμβαίνει εδώ πέρα, υπάρχει μια αρρώστια. Το μόνο όπλο είναι ένα εμβόλιο το οποίο έχουμε. Ίσως μας βοηθήσει, ίσως όχι. Κόψαμε το λαιμό μας και βρήκαμε αυτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο στα χέρια μας. Θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Δεν θέλετε, μην το κάνετε». Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα έχουμε καταντήσει για γιούρα, Αϊστράτη και Μακρόνισο. Εκεί το πάνε το πράγμα. Τίποτα άλλο δεν βλέπω. Ποια Νέα Δημοκρατία. Γιατί να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία και να μην ψηφίσεις τη Χρυσή Αυγή. Είναι ή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Σε κλείνουν, σε φυλακίσουν, σε απολύουν χωρίς λόγο. Τι άλλο να περιμένω. Μάλιστα. Και το λέει άτομο το οποίο δεν θεωρεί τον εαυτό του ακροδεξιό. Έχουν βάλει δύο καραμέλες στο στόμα και τις πιπηλάνε. Ο ναζισμός και ο φασισμός. Ποιος ναζισμός και ποιος φασισμός. Ο ναζισμός γεννήθηκε το 35 στη Γερμανία και ο φασισμός το 30 στην Ιταλία. Από εκεί και πέρα πέθαναν αυτά, δεν υπάρχουν. Ο ναζιστής και ο φασιστής. Μάλιστα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο. Να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Κυρία Γιούλη από το Ηράκλειο, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε να σας πω. Λίγα θα πω. Εγώ είμαι παιδί του πολέμου. Τον πατέρα μου τον κρέμασαν οι Γερμανοί. Από 7 χρονών κοριτσάκι αγωνίζομαι για τη ζωή μου και δόξα τω Θεώ έχω κάνει μια πολύ καλή οικογένεια. Η Ελλάδα μας δεν ήταν έτσι μετά τον πόλεμο. Η Ελλάδα μας έχει ξεφτυλιστεί. Ο ένας παίρνει λεφτά από εδώ, ο άλλος κλέβει από εκεί. Έχουν έρθει μετανάστες. Ότι είμαι ρατσίστρια, ναι, είμαι. Δεν φταίω εγώ αν γίνονται πολέμοι από τους μεγάλους που παίρνουν να βγάλουν λεφτά. Κανείς δεν κυβερνάει ωραία. Μακάρι οι Έλληνες να πάρουν στα χέρια τους να φτιάξουν την Ελλάδα όπως ήταν. Με ανοιχτά τα παράθυρα. Να κοιμόμαστε κάτω έξω στις αυλές μας. Κυρία Γιούλη, σας ευχαριστώ να πολύ. Βγω έξω. Σας ευχαριστώ φοβάμαι, πολύ. Φοβάμαι, συγγνώμη, ένα λεπτό, ναι. Σας παρακαλώ. Φοβάμαι να κοιμηθώ το βράδυ και κοιμάμαι το πρωί. Που ο κόσμος εργιανάει στους δρόμους. Επιτέλους, πού βρισκόμαστε. Είμαι 80 χρονών, δεν έχω ζωή μπροστά μου. Σκέπτομαι όμως τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Δεν θα ζήσουνε τον πόλεμο που ζήσαμε εμείς,
αλλά μετά τον πόλεμο είμαστε ευχαριστημένοι γιατί φυτέψαμε την ελιά και σήμερα την τρώμε. Μάλιστα. Κύριε Γιούλη, σας ευχαριστώ που πήρατε. Ο κύριος Γιάννης από τα Λιώσια. Καλώς τον, καλή χρονιά. Επίσης, κύριε Γιούλη, έχουμε μιλήσει, αν θυμάμαι καλά. Πολλές φορές. Για πείτε μου. Θέλω να πω το εξής. Επειδή θίξατε σήμερα αρκετά θέματα, εγώ θα ξεκινήσω από το πρώτο-πρώτο, από την αναμνηστική δόση του εμβολίου. Δεν ξέρω ποιος έχει δώσει αυτό το χαρακτηρισμό. Είναι ελληνικός, είναι διεθνής, δεν το ξέρω. Αλλά τι θα πει αναμνηστική. Εντάξει, δηλαδή, τώρα μια λέξη είναι ενισχυτική. Χρησιμοποίησαν μια λέξη, χρησιμοποίησαν αυτή. Τώρα... Ακούστε όμως κάτι. Ναι, αλλά μην τρελαθούμε. Ενισχυτική, συμπληρωματική, ναι. Αναμνηστική τι σημαίνει, ότι κάνουμε τη δόση αυτή εις ανάμνηση της πανδημίας. Μήπως θα πρέπει να γιορτάζουμε και την επέτειο η εμφανίση της πανδημίας, αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω ποιος έχει δώσει αυτό το χαρακτηρισμό. Εγώ πάντως δεν τον δέχομαι. Αυτή είναι η απόψη μου. Τώρα, είπατε κάτι για την απολιγνητοποίηση. Θεωρώ ότι δεν είναι λάθος η απολιγνητοποίηση. Δεν είπε κανείς κάτι. Δεν είπε κανείς αυτό, κύριε Γιάννη. Είπαμε ότι είναι λάθος. Λάθος. Ακούστε, ο τρόπος, η συγκυρία και η ταχύτητα με την οποία γίνεται. Αυτό είπα. Γενικώς η απολιγνητοποίηση αυτή την εποχή είναι μεγάλο λάθος και θα σας πω γιατί. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό, κύριε Γιάννη. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Όχι, άμπραβο. Το θέμα είναι το εξής. Την καθαρή ενέργεια τη θέλω κι εγώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στη γη που να θέλει να ρυπαίνει το περιβάλλον. Όμως, το να καταργήσω το λιγνίτι και να αγοράζω ρεύμα από χώρες που παράγουν ενέργεια μέσω λιγνίτι, αυτό δεν το θέλουν ούτε τα μωρά παιδιά. Αυτά είναι τα παράδοξα όμως. Καταλάβατε. Ένα λεπτό. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ακούστε, κύριε Χιδηρογλου. Εγώ δεν σας παίρνω για να ακουστώ. Εγώ νομίζω ότι στοχεύοντας κάποια θέματα προσφέρω κι εγώ ένα γκόκο άμου, ένα γκόκο τα τεκτενόμενα. Γι' αυτό το συζητάω. Τώρα, ως προς την ενέργεια την ατομική, δηλαδή εργοστάσιο όπως το Ακούγιου, οι Τούρκοι με έναν δικτάτορα που έχουν, καλώς καταλήγουν εκεί που καταλήγουν. Εμείς όμως, επειδή έχουμε νου και γνώση και ξέρουμε ότι η χώρα μας είναι σεισμογενής, εγώ προσωπικά είμαι κατά της πυρηνικής ενέργειας. Έχουμε τόσες άλλες πηγές που δεν είναι τόσο ρυπογόνες. Μισό λεπτό. Έχουμε άλλες πηγές, αλλά εγώ βλέπω ξύλο με τα ΜΑΤ, όχι ανεμογεννήτριες στα άγραφα, δηλαδή θέλουμε το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Όχι, δηλαδή, να μην πληρώνουμε ακριβό ρεύμα και από την άλλη, κάθε φορά που πάει να γίνει μία εγκατάσταση... Ένα λεπτό, κύριε Χιδηρογλου, ακούστε κάτι. Όταν αλλάζω κάτι, οτιδήποτε και να είναι αυτό, ένα αυτοκίνητο, θα πρέπει αυτό που αντικαθιστώ να είναι καλύτερο από όλες τις πλευρές από αυτό που έχω. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ να έχω ένα αυτοκίνητο ας πούμε δεκαετίας και να πάρω ένα αυτοκίνητο δεκαπενταετίας, θα πάρω ένα αυτοκίνητο πενταετίας. Οι ανεμογεννήτριες, όπως λέτε, δημιουργούν άλλα προβλήματα. Εντάξει, όλα έχουν, αγαπητέ κύριε Γιάννη, και μια αρνητική πτυχή. Δηλαδή, ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε στο 100% αυτό που θέλουμε. Αυτό Όχι, που προέχει εγώ τώρα... Συγγνώμη. Ακούστε με, κύριε Γιάννη. Αυτό που προέχει τώρα είναι να μην διαλυθεί η ελληνική οικονομία. Θα σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Ένας φούρνος... Γι' αυτό και είμαι υπέρ του λιγνίτη εγώ προσωπικά. Άλλο θέλω να σας πω. Ένας φούρνος, ο οποίος... Εντάξει, αυτοί έχουν μεγάλα μηχανήματα, πλήρωνε ρεύμα γύρω στα 3 με 3,5 χιλιάρικα. Και ξαφνικά του έρχεται ένα λογαριασμό, ξέρω τέτοια περίπτωση. 9,5 χιλιάρικα, συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πράσινη μετάβαση. Δεν μπορεί η πράσινη μετάβαση να είναι η ταφόπετρα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και των νοικοκυριών. Όχι βέβαια. Όχι λυπάμαι, βέβαια. Αλλά έτσι είναι. Μα γιατί σας είπα ότι αυτό που θα αντικαταστήσω θα πρέπει να είναι καλύτερο από το αντικατασταθέν. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Ανεμογεννήτριες δεν θέλουμε. Πυρηνική ενέργεια όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Ακούστε, κύριε Χιδηρογλου, εγώ δεν τραβάω τ' άκρα. Δεν είπα δεν θέλω. Είπα ότι μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός τέτοιος που να προσφέρει και στο περιβάλλον και να μην συγκρούεται με την οικονομία. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει και ένα μέρος λιγνίτη και ένα μέρος ανεμογεννήτριας και ένα μέρος φυσικού αερίου. Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν χώρα να παράξουμε ενέργεια υπό αυτά τα συνθήκες. Μάλιστα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ. Είστε πάντα άνθρωπος ο οποίος συνεισφέρει με επιχειρήματα στο διάλογο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ο κύριος Αντώνης από τη Βαρυμπόμπη. Καλησπέρα σας. Ναι. Σας ακούμε, κύριε Αντώνη. Με ακούτε, ακούγομαι. Βεβαίως. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλή πολλά να πω, αλλά θα πω ετούτο. Γιατί μας κόβει εμάς τους αξιούχους, μας έχει πετσοκόψει τις συντάξεις από πολλές πλευρές, από δώρα, από άδειες, από ΕΚΑΣ, από και μας παίρνει από εκεί τα λεφτά και αφού ενδιαφέρεται για μας να ζήσουμε, δεν μας δίνει αυτά που μας έχουν κόψει να μπορέσουμε να ζήσουμε. Έχουμε απελπιστεί, κύριε. Εγώ, τι να σας πω. Ή κάνω το εμβόλιο ή δεν το κάνω και πεθάνω. Θα πεθάνω έτσι κι αλλιώς από τα λεφτά που μου κόψει και δεν μπορώ να ζήσω. Αυτό έχω να πω τώρα. Έχω να πω πάρα πολλά γιατί ήταν ανεμογεννήτριες και γι' αυτά. Είναι ένα φράγμα με μια λίμνη το οποίο είναι έτοιμο όλα. Μέχρι διακόπτες, μέχρι όλα τα πάντα και δεν το ξεκινάνε υδροηλεκτρικό στη Μακεδονία. Αν μπορείτε να μάθετε και κάποιος να μου πει, ας μου πει. Μάλιστα. Ευχαριστώ, τίποτα. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Καλή χρονιά. Έχω άλλη γραμμή. Η κυρία Βαρβάρα από Δάφνη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους στο Control. Η κυρία Βαρβάρα από τη Δάφνη. Καλώς την. Ναι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Καλή χρονιά, κυρία Βαρβάρα. Ήθελα να σχολιάσω. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η ΔΕΗ που είναι κοινωνικό αγαθό και το νερό να δίνεται σε μετοχές, να πουλιέται. Και ο καθένας να βάζει φωτιές και να κάνει ανεμογεννήτριες. Δεν είναι κοινοφελείς που λέγαμε. Μισό λεπτό. Δηλαδή... Κύριε Βαρβάρα, ακούστε με λίγο. Δεν είναι κοινοφελείς επιχειρήσεις πια. Είναι... Εντάξει, έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, κοινωνικό προσωπικό κτλ. Αλλά είναι επιχειρήσεις, ανώνυμες επιχειρήσεις. Μα είναι το ρεύμα. Το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορεί να το πείσουμε. Αντιμετωπίζεται ως τέτοιο και το ρεύμα και το νερό. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα. Παρακάτω. Ναι. Αυτό που είπατε όμως για τις πυρκαγιές και τις ανεμογεννήτριες, τι εννοείτε? Εννοείται. Κάψαμε όλη την έβεια για να κάνουμε, για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Αυτό από πού προκύπτει ότι κάψανε όλη την έβεια για να βάλουν ανεμογεννήτριες, κύριε Βαρβάρα? Από τα γονότα. Γιατί εκεί δεν θα πάνε ανεμογεννήτριες. Εντάξει, αυτό όμως είναι υποκειμενική παρατήρηση. Δεν συνοδεύεται από αντικειμενικά στοιχεία. Δεν συνοδεύεται από αποδείξεις, να πείτε. Αντικειμενικά στοιχεία είναι. Αποδείξεις. Πείτε το πώς θέλετε. Μάλιστα. Εύχομαι να μην είναι έτσι. Ναι, αυτό που θέλω να πω. Ο κύριος Μητυρινέος έχει μετοχές. Να πάρουμε όλοι από μια μετοχή και να έχουμε μετοχή της ΔΕΗ. Δεν είναι πληρώνουμε ρεύμα. Καταλάβατε τι λέω? Πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν νόμοι. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Κύριε Βαρβάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε. Επόμενη μας γραμμή. Ο κύριος Κώστας από τον Πειραιά. Καλησπέρα σας. Κύριε Χιδηρόγλου, καλησπέρα σας. Καλώς το να. Καλή χρονιά. Ξέρουμε ότι εκ του αποτελέσματος κρίνονται τα πάντα. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, όλα καλά. Αν είναι αρνητικό, όχι καλά. Λοιπόν, η χυλή του Αλιέντε και η κούβα του Κάστρο ήταν στο ίδιο επίπεδο οι λαοί τους. Σήμερα η κούβα του Κάστρο είναι στο μηδέν και η χυλή, όχι πια του Αλιέντε, αλλά της δημοκρατίας, της πραγματικής δημοκρατίας, όχι της κομμουνιστικής δημοκρατίας, και η χυλή είναι 20 φορές, ο λαός της χυλής είναι 20 φορές καλύτερος από το λαό της Κούβας. 20 φορές καλύτερος ο λαός της χυλής από το λαό της Κούβας. Δεν διαφωνώ. Η Κούβα εξακολουθεί να έχει Κάστρο. Έφυγε ένας Κάστρο, ήρθε ο άλλος Κάστρο, θα έρθουν τα παιδιά του Κάστρο. Επιτρέψτε μου να πω κάτι, κύριε Κώστα, να σας διακόψω. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται τα πάντα. Να σας διακόψω λίγο.
Μάλιστα. 583 άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους τους τελευταίους μήνες προσπαθώντας να περάσουν από την Κούβα στη Φλόριντα, στις ΗΠΑ, από τα στενά της Φλόριντα. Μα ο λαός, με αυτοσχέδιες και δίες. Χθες, προχθές αν δεν κάνω λάθος, συνελήφθη πάλι η ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης στην Κούβα, στο σπίτι του μέσα. Η Κούβα είναι ένα κολαστήριο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δυστυχώς, αγαπητέ κύριε Κώστα, δεκαετίες τώρα, διανοούμενοι στη Δύση υποστηρίζουν, ενισχύουν και βάζουν πλάτη σε ένα απάνθρωπο καθεστώς το οποίο σκοτώνει τα παιδιά του. Και λυπάμαι γι' αυτό. Και κάποιοι άλλοι πάνε και στις κηδείες του δικτάτορα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Σας ακούω. Και η Ελλάδα, και στην Ελλάδα οι κομμουνιστές κάτι παρόμοιοι είναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε, έχω άλλη γραμμή. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Κυρίες και κύριοι, τα σχόλιά σας είναι πάντα ενδιαφέροντα. Συζητάμε, καμιά φορά και λίγο έντονο. Δεν είναι κακό να ρίχνουμε και λίγο πάθος και συνέστημα, γιατί πιστεύουμε. Πιστεύουμε στο Θεό, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι εξ ημών, και πιστεύουμε και στις ιδέες μας. Οπότε, καλό είναι να υπάρχει και λίγο πάθος. Είναι ανθρώπινο. Παραμείνετε συντονισμένοι. Άλλο ένα ραντεβού με την επικαιρότητα παίρνει τέλος. Θα είμαι κοντά σας, Θεού θέλοντος, την άλλη Τρίτη, ωστότε να περνάτε υπέροχα. Και πάλι ευχές για ένα καλό, υπέροχο, επικό 2022. Να είστε καλά, χαμόγελα.